Οι πατμών παραμένουν οι εκπρόσωποι των αγροτών της Κρήτης που συνεχίζουν το γύρο επαφών με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προσπαθώντας να πετύχουν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που προκλήθηκαν από την εφαρμογή του νέου κανονισμού και τη δραματική μείωση των επιδοτήσεων. Θα ξανασυνεδριάσουμε πάλι με επικεφαλή τον κύριο Τσεδίκογλου, τον Υφυπουργό, για να δούμε τις απαντήσεις που θα μας δώσει ο οργανισμός του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να δούμε αν μας ικανοποιούει από τα αιτήματα που του θέσαμε. Οι εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής των Αγροτών της Κρήτης που παραμένουν στην Αθήνα, μαζί με Επιτροπή Τεχνοκρατών που έχει επεξεργαστεί τις προτάσεις τους, είχαν πολύωρη συνάντηση με την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στελέχη του Υπουργείου, εξηγώντας τα προβλήματα που προκαλεί το πετσόκομα των επιδοτήσεων και το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι παραγωγοί που είδαν ουσιαστικά άδειους τους λογαριασμούς τους μετά την τελευταία πληρωμή. Ο κανονισμός του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σαφής. Εδώ είναι αν μπορέσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να πάρει την πολιτική απόφαση και να δώσει λύσεις μέσα από τις τεχνικές που παρουσιάζαν σήμερα οι τεχνοκράτες οι δικοί μας. Οι πολιτικές οδηγίες που έχουν πάρει είναι να εφαρμοστούν όλα αυτά τα πράγματα που μας οδήγησαν εδώ. Οπότε πάλι με πολιτική απόφαση θα πρέπει όλα αυτά να διορθωθούν. Και η ΚΙΑ και όλες οι οδηγίες που έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και που δημιουργηθεί αυτές οι στρεβλώσεις. Καλό θα είναι λοιπόν, έτσι αλλιώς εμείς είπαμε, βάλαμε συγκεκριμένες προτάσεις, τα δώσαμε και εγγράφως και στον κύριο Τσεδίκογλου και τους συνεργάτες του, αλλά και στον πρόεδρο και τους συνεργάτες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από εκεί πέρα έχουμε αύριο ραντεβού. Το έως τώρα μήνυμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ηγεσία του Υπουργείου είναι ότι ο νέος κανονισμός θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα, αφήνοντας μικρό παραθυράκι για τεχνικές αλλαγές που μπορούν να λειτουργήσουν θετικά στη στήριξη των αγροτών. Θεωρούμε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Βλέπω μια στάση από την πλευρά του Υπουργού, η οποία μας προβληματίζει, ενώ είχαμε πει σήμερα ότι θα μας δεχτεί στο Υπουργείο. Δυστυχώς πάλι σήμερα δεν ήταν στη συζήτηση, ενώ θεωρούσαμε όλοι ότι θα έπρεπε ο Υπουργός να ήταν στο τραπέζι των συζητήσεων, γιατί ουσιαστικά όλοι οι συνεργάτες οι του ΟΠΕΚΕΠΕ λένε ότι ο Υπουργός είναι αυτός που θα αποφασίσει. Οι εκπρόσωποι των αγροτών της Κρήτης περιμένουν να δουν φως στην αυριανή κρίσιμη συνάντηση παρουσία του Υπουργού, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει τις απαντήσεις της κυβέρνησης, κρίνοντας και το μέλλον στο χώρο των κινητοποιήσεων που έχουν ξεκινήσει. Η αντίστροφη μέτρηση έχει μετρήσει, έχει ξεκινήσει να μετράει. Αύριο το μεσημέρι ευελπιστώ να πάνε όλα καλά και να έχουμε θετικά αποτελέσματα για εξομοιρία χιλιάδες παραγωγής στην Κρήτη και μαζί με τα χλωρά καήκανε και τα ξερά και ειδικά ο ελαιοπαραγωγός της Κρήτης αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.